μια μακαριότητα. Ίσως είναι και εύκολη η εξήγηση. Το θέμα όμως δεν είναι να αναλύουμε το γιατί. Το θέμα είναι το τι κάνουμε. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, όπως είπα νωρίτερα, της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι κοντά μας να καταθέσει τις δικές του απόψεις σχετικά με τα θέματα που είναι μπροστά μας. Κύριε Αναστασιάδη, χρόνια πολλά, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και στους 45 Γιάννηδες. 45 Γιάννηδες, αυτούς που γιορτάζουν σήμερα και πολλοί χρόνοι και τις Γιαννούδες, βέβαια, μην τις ξεχνάμε. Ναι. Θέλω να πω ότι το 2019 αναμφισβήτητα είναι μια πολύ κρίσιμη χρονιά, ίσως η κρισιμότερη των τελευταίων δεκαετιών της ιστορίας της χώρας μας. Και το λέω αυτό διότι φέτος, όπως είπατε, είναι χρονιά εκλογών. Τετραπλών εκλογών, πενταπλών εκλογών, αλλά κυρίως οι εθνικές εκλογές είναι αυτές που θα κρίνουν την πορεία της χώρας. Φέτος λοιπόν θα βρεθούμε, οι πολίτες, εμείς, βρισκόμαστε μάλλον, μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Το δίλημα που υπάρχει, πιστεύω, και πρέπει να υπάρχει αυτή την περίοδο στην κοινωνία, μπορεί να είναι Τσίπρας ή Μητσοτάκης, αλλά πρέπει να έχει ως βάθος και ως διακύβευμα τι Ελλάδα θέλουμε. Και για μας και για τα παιδιά μας. Δηλαδή, θέλουμε μια Ελλάδα του λαϊκισμού, των ανέξοδων υποσχέσεων, αυτών που βλέπουμε που μας οδήγησαν, βλέπουμε ποια αποτελέσματα έχουμε, ή θέλουμε μια Ελλάδα της συνέπειας, της αλήθειας, της ειλικρίνειας και της αξιοπρέπειας. Θέλουμε έναν πρωθυπουργό που έκανε το ναι, το όχι ναι, ή έναν πρωθυπουργό που θα σέβεται τον πολίτη και την άποψή του. Θέλουμε τους πολλάκηδες να ευρίζουν όποιους δεν διαφωνούν και να απειλούν όποιους δεν διαφωνούν μαζί τους, ή θέλουμε μία κοινωνία ή μία κυβέρνηση που να σέβεται την άποψη του άλλου. Θέλουμε αυτούς που με μεγάλη ευκολία ξεπουλάν όνομα, ταυτότητα, γλώσσα στους Σκοπιανούς, ή αυτούς που υπερασπίζονται τα δίκαια και τα συμφέροντα της χώρας. Νομίζω ότι αυτά τα διλήμματα, πολύ επιγραμματικά και πολύ περιληπτικά, είναι και πρέπει να είναι αυτά που θα κρίνουν ή θα δείξουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η κοινωνία, ο λαός, στην επιλογή του, δηλαδή στις επόμενες εκλογές. Το 2019 δεν μπήκε πολύ καλά. Αυτό όμως για να το κάνει, κύριε Αναστασιάδη, ο λαός, και εγώ οφείλω να μιλήσω σαν δημοσιογράφος, πρέπει να έχει και τα ηχέγγυα ότι αλλάζοντας κάτι θα αλλάξει κάτι. Μην ξεχνάτε ότι τα ίδια έλεγε και ο λαός όταν συγκυβερνούσατε εσείς και έψαχνε να βρει κάπου, να πιαστεί από κάπου, και έφερε του ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Και μπορεί σήμερα να βγει κάποιος και να πει και τότε δεν τους θέλαμε τους Νουδού Πασόκ, φέραμε τους ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν. Εκεί λοιπόν, προσέξτε, καταλάβετε τι εννοώ, εκεί λοιπόν που θα κριθεί το πράγμα είναι να μπορείτε κι εσείς, και όταν λέω εσείς όχι μόνο ως κόμμα, αλλά ως πολιτικοί, να δώσετε εκείνα τα ηχέγγυα για να καταλάβει ο κόσμος επιτέλους το τι θέλει. Αυτό που είπατε, το τι θέλω, θέλω, θέλω πολλά. Αλλά αυτά τα θέλω μπορεί να τα κάνει ο Σάββας, ο Κώστας, η Ελένη, η Μαρία. Πρέπει να πείσετε όλοι εσείς οι πολιτικοί, επαναλαμβάνω, το ποιος από εσάς μπορεί να κάνει το καλό. Γιατί όταν ακούω τα λόγια σας προεκλογικά, κανένας δεν μιλάει για κακό. Όλοι για καλό μιλάνε. Εκεί λοιπόν είναι το κρίσιμο και το ζητούμενο. Μου είπατε για τον κύριο Πολάκη. Θα μπορούσα να πω και εγώ ονόματα από την δική σας παράταξη που δεν διαφέρουν και πολύ από τον κύριο Πολάκη.
Και παράλληλα βέβαια υπάρχουν και αξιολογότατοι άνθρωποι οι οποίοι λένε αυτό το οποίο λένε. Δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνεστε. Επειδή με τιμάτε με τη φιλία σας πάρα πολλά χρόνια και ξέρω ότι είστε σοβαρός άνθρωπος και όχι απλά πολιτικός. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να δώσετε την απάντηση. Σας αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν πρέπει, δεν μπορείτε μάλλον να διαφωνήσετε μαζί μου ότι οι διακυβερνήσεις με όλα τα λάθη που είχαν οι προηγούμενες και μιλώ για τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας της δικής μου παράταξης, του δικού μου κόμματος ήταν πολύ, κυβέρνησαν τη χώρα πολύ καλύτερα από ότι η σημερινή κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια είναι πρωτόγνωρα για όλους και ανέλπιστα και αδιανόητα και κανείς μας δεν μπορούσε να τα φανταστεί. Πέρα από τα οικονομικά. Ναι. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, λοιπόν, αν τα είχατε κάνει καλά, τότε ο λαός δεν θα σας έστελνε απέναντι. Εντάξει. Δεν μπορούμε τον λαό να τον εκθιάζουμε από τη μια και από την άλλη να λέμε ότι έκανε λάθος. Μετά από μια χρονική απόσταση, σήμερα, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που έκανε αυτή την επιλογή της σημερινής κυβέρνησης έχει μετανιώσει και παραδέχεται ότι το 2015, αν δεν άλλαζε η κυβέρνηση, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Δεν θέλω να μπω στη λογική πάλι ότι τότε είχαμε ανάπτυξη, πήγαιναν καλά, όλη η αγορά έλεγε ότι η οικονομία πήγαινε καλύτερα. Αυτά είναι γνωστά και τα ζει και σήμερα στο πετσί του ο κόσμος και νομίζω ότι τα λόγια δεν είναι τόσο ισχυρά όσο είναι και δυνατά όσο είναι οι εμπειρίες που έχει ο καθένας στην καθημερινότητα. Άρα αυτά είναι γνωστά, να μην τα λέμε. Αλλά υπάρχουν ιστορικά δεδομένα για τον τρόπο διακυβέρνησης. Υπάρχει σήμερα από τον πρόεδρό μας μία τακτική και μία πολιτική απολύτου ειλικρίνειας, ρεαλισμού, χωρίς πολλές υποσχέσεις. Λέμε μόνο αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Δεν τάζουμε αυτά που ακούμε από την σημερινή κυβέρνηση ή αυτά που ακούγαμε όταν ήταν αντιπολίτευση και δεν πρέπει να το κάνουμε, διότι θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, συνεπείς απέναντι στον πολίτη και να τον βλέπουμε και αύριο στα μάτια. Αλλά πέρα από τα θέματα της οικονομίας, γιατί κυρίως και συνήθως επικεντρωνόμαστε εκεί, εδώ έχουμε μείζωνα θέματα, εθνικά θέματα, τα οποία η σημερινή κυβέρνηση διαχειρίζεται με έναν επιπόλαιο και αν θέλετε έναν τρόπο ανίκανο, προβληματικό, χωρίς γνώση, τα οποία δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στη χώρα, επιζήμια για τη χώρα και θα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Το πρώτο θέμα είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, το θέμα της επίλυσης μέσα σε εισαγωγικά, όπως αυτή το επιλύσανε, του Μακεδονικού, που χωρίσαμε τα πάντα, δώσαμε δηλαδή μία μάχη, μάλλον χάσαμε μία μάχη χωρίς να τη δώσουμε καθόλου, μία ανέτεια μάχη που δεν υπήρχε λόγος να μπούμε σε αυτή την λογική. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε το επόμενο διάστημα, γιατί η εκτίμηση η προσωπική μου και πολλών είναι ότι τα προβλήματα με αυτή τη χώρα θα αρχίσουν όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία, τα ουσιαστικά προβλήματα. Γιατί μέχρι σήμερα είχαν την ανάγκη μας, συμπεριφερόντανε όπως συμπεριφερόντανε. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα είναι προκλητική και ήδη αυτό το βλέπουμε στις δηλώσεις και του κυρίου Ζάεφ και του Δημητρόφ αλλά και πολλών αξιωματούχων. Πριν πάτε παρακάτω σε άλλα θέματα, αφού ξεκινήσετε και εσείς με αυτό και αφού και οι τηλεθεατές μου έχουν στείλει μηνύματα γι' αυτό, κύριε Αναστασιάδη, είναι γνωστή η στάση σας και η δική σας προσωπικά εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και πολλών άλλων βορειοελλαδιτών συναδέλφων σας. Με ρωτάει εδώ ο κόσμος, οπότε εγώ δεν χρειάζεται να ρωτήσω τίποτα, θα μεταφέρω το ερώτημα των πολιτών. Γιατί δεν λέει δημόσια ο αρχηγός σας ότι δεν θα αναγνωρίσει ποτέ αυτή τη χώρα με το συνθετικό Μακεδονία? Μην αρχίσετε να μου λέτε πάλι για υπηκότητες και εθνικότητες. Όχι, σας απαντήσω με σαφήνεια. Σας απαντήσω με σαφήνεια, διότι αυτό το ερώτημα το δέχομαι κι εγώ. Εμείς δεν δεχόμαστε... Να σας θυμίσω μόνο ότι οι βουλευτές εδώ
βορειολαδίτες και ειδικότερα της Νέας Δημοκρατίας, όταν άρχιζαν τα συλλαλητήρια, πήγατε και είπατε στον πρόεδρο του κόμματός σας, εμείς θα πάμε. Το κόμμα δεν είχε πει να πάτε. Εσείς είπατε θα πάτε. Δεν έχει σημασία. Και εμείς είμαστε μέλη του κόμματος. Και εμείς είμαστε μέλη του κόμματος. Ας έβγαινε ο πρόεδρος και να πάμε και εμείς στα συλλαλητήρια. Διαμορφώνουμε μια πολιτική και εμείς. Πολύ καλά τα κάνατε. Αυτό λέει ο πολίτης. Και πρέπει να δώσετε την απάντηση. Το θέμα αυτό έχει απαντηθεί με σαφήνεια πάρα πολλές φορές και από τον πρόεδρο αλλά και από εμάς. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να δεχθούμε αυτή τη συμφωνία και δεν υπάρχει περίπτωση η συμφωνία για μας θα ξεκινήσει από το μηδέν. Από το μηδέν σημαίνει ούτε όνομα, ούτε σύνθετο, ούτε απλό, ούτε πολλαπλό. Αυτά είναι ξεκαθαρισμένα, τα έχουμε πει. Και το επαναλαμβάνω και σήμερα εδώ και θα το λέμε και ώσπου να το καταλάβει ο κόσμος. Νομίζω ότι το θέμα είναι ότι εσείς το έχετε πει αυτό, ναι. Αλλά αν δεν ξέρω, αυτό θα το, ίσως εσείς κάτι παραπάνω ξέρετε και θα μας το πείτε. Αν έρθει το θέμα στη Βουλή και παρά τα όποια πισωγυρίσματα του κυρίου Καμένου, ψηφιστεί αυτό το πράγμα. Μετά μπορείτε να το αλλάξετε αυτό. Εμείς μπορούμε να την καταγγείλουμε τη συμφωνία και να μην τη δεχθούμε. Αλλά το τραγικό της ιστορίας είναι ότι αυτή η συμφωνία ήταν μια δόλια συμφωνία, αριστοτεχνικά γραμμένη, ναι. Και δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό στην παγκόσμια έτσι, σας ρωτώ σκηνή. Εγώ, να σας απαντήσω. Αν περάσει. Είναι μια συμφωνία η οποία χωρίς να έχει ολοκληρωθεί παράγει αποτελέσματα. Μπράβο. Αυτή η συμφωνία λοιπόν αφού θα παράξει αποτελέσματα και την καταγγείλουμε εμείς δεν μπορούμε να αναστρέψουμε τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το λοιπόν, τραγικό. Λέω. Γι' αυτό είναι μια συμφωνία αριστοτεχνικά γραμμένη. Αριστερά γραμμένη αν θέλετε. Δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί σας αυτό. Άλλο ρωτάω. Όχι μάλλον. Άρα συμπεραίνουμε ότι πριν κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή πρέπει να γίνει κάτι. Ακριβώς. Τι μπορεί να γίνει όταν ο κύριος Καμένος τη μία λέει έτσι, την άλλη λέει αλλιώς και υπάρχουν τόσοι πρόθυμοι. Διαβάσατε σήμερα τι είπε η κυρία Χρυσοβελόνη. Διάβασα. Και με τι είμαι εγώ, λέει, αντικείμενο να πει ο Καμένος τι θα κάνω. Όταν ο Καμένος δεν έκανε υπουργό, δεν είπε τίποτα. Ο Καμένος εισπράττει τώρα τα αποτελέσματα της πολιτικής του. Τον Καμένο του δόθηκε ευκαιρία το καλοκαίρι όταν η Νέα Δημοκρατία έκανε την πρόταση μορφής στην κυβέρνηση να γίνει ήρωας. Επέλεξε τότε άλλη στάση. Τώρα νομίζω ότι όλοι θα τον εγκαταλείπουν, θα του γυρίζουν την πλάτη και θα μείνει στο τέλος. Ναι, ο Παπαχριστόπουλος λέει εγώ δεν τη ρίχνω την κυβέρνηση, άρα οι πρόθυμοι υπάρχουν, το 150 το πιάνει ο Τσίπρας. Εμείς δίνουμε αγώνα και με δημοσιολόγο και με παρεμβάσεις και σε προσωπικό. Θα καταθέσετε πρόταση μορφής. Αυτό είναι θέμα του Πρόεδρου. Όλα είναι ανοιχτά στο τραπέζι. Όλα τα θέματα είναι ανοιχτά στο τραπέζι. Προσπαθούμε να την καταθέσετε, θα περάσει. Είναι και αυτό. Αλλά, ναι, το θέμα είναι η στάση του κυρίου Καμένου. Φαίνεται ότι οι ανέλεγχοι έχουν διχαστεί πλέον. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Τι εκτιμάτε ότι θα γίνει αύριο, Τετάρτη, όχι αύριο, μεθαύριο. Καλή την κοινοβουλευτική ομάδα. Λέτε να αποσυρθεί από τώρα. Τι εκτιμάτε, μια πολιτική εκτίμηση, τώρα έχετε μεγάλη εμπειρία. Ο κύριος Καμένος βρίσκεται σε κατάσταση πανικού πλέον. Mm-hmm. Δεν λειτουργεί ψύχρεμα, λειτουργεί κάτω από πίεση και από συνθήκες πανικού, οπότε δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά και δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις σωστές. Φαίνεται ότι μπορεί να δώσει ένα τέτοιο σύνθημα από ό,τι διαρρέει τέλος πάντων και από το κλίμα που υπάρχει. Όμως, όπως είπατε και προηγουμένως, οι πρόθυμοι υπάρχουν. Η μισή κοινοβουλευτική του ομάδα φαίνεται ότι θα στηρίξει τις θέσεις της κυβέρνησης. Μες. Η κυρία Χρυσοβελόνη δεν ψηφίζει, δεν είναι βουλευτής. Μες. Δεν έχει κανένα νόημα αν θα πει ναι ή όχι. Αλλά υπάρχουν βουλευτές όπως ο κύριος Παπαχριστόπουλος. Και άλλοι. Νομίζω και ο κύριος Ζουράρης εδώ, συμπατριώτης μας. Ναι, λέει δεν τη ρίχνω την κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι θα πει δεν τη ρίχνω την κυβέρνηση. Εμείς το ρωτάμε αν θα ψηφίσει τη συμφωνία. Το άλλο δεν το καταλαβαίνω εγώ τι θα πει δεν τη ρίχνω την κυβέρνηση. Ούτε διότι αυτό θα μείνει στην ιστορία. Δεν θα μείνει ρίχνω ή δεν ρίχνω την κυβέρνηση.
Εν τέλει περιπτώσει, φαίνεται ότι ο Καμένος έχει χάσει τον έλεγχο της κοινοβουλευτικής του ομάδας και προσπαθεί τώρα να συμμαζέψει τα ασημάζευτα. Δεν νομίζω ότι... Πιστεύετε, κύριε Αναστασιάδη, ότι μπορεί να είναι συμπεφωνημένη αυτή η διαφωνία? Γιατί στην αρχή μας δόθηκαν πολλές τέτοιες ενδείξεις, εννοώ συμπεφωνημένη μεταξύ των δύο προέδρων του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου. Αυτό που έλεγε από την αρχή, εγώ είμαι κατά της συμφωνίας αλλά στηρίζω την κυβέρνηση. Τώρα δεν χωνεύω το Σάββα, αλλά τον καλό να πάμε να έρθει σπίτι μου να φάμε με την οικογένεια, λίγο δύσκολο είναι τώρα. Άμα δεν σε χωνεύω και σε μισώ, είναι δυνατόν να σε καλέσω στο σπίτι μου? Δηλαδή κάπου δεν κολλάνε αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία τέτοια συμφωνία. Βέβαια στην πολιτική τίποτε κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει, και μάλιστα με δύο τέτοιους συνομιλητές ή εταίρους. Η δική μου εκτίμηση είναι πως από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας, έχουν εξασφαλίσει την πλειοψηφία για να περάσουν την συμφωνία και για να μείνουν και στην κυβέρνηση, να μην πέσει η κυβέρνηση, και δεν έχουν ανάγκη πλέον τον κύριο Καμένο και συμπεριφέρονται έτσι. Άλλωστε άκουσα ότι αύριο θα έχουν πιθανόν μία συνάντηση ο κύριος Καμένος με τον κύριο Τσίπρα, οπότε θα έχουμε νέα, πιθανόν θα έχουμε πάλι δηλώσεις φιλίας και κοινής πορείας μέχρι τέλους, γιατί κάθε φορά που δημιουργήθηκε ένα τέτοιο θέμα γίνανε συναντήσεις, στο τέλος βγαίνανε και κάνανε και οι δύο δηλώσεις πορείας μέχρι τέλους. Οι φίλοι ερωτήματα εδώ βλέπω πολλά, γιατί δεν κάνουν δημοψήφισμα. Ποιος το κάνει το δημοψήφισμα? Να το ρωτήσω το Αναστασιάδη, γιατί δεν κάνει δημοψήφισμα? Μπορεί να το κάνει. Αυτό είναι δουλειά της κυβέρνησης. Να καλέσουμε πάλι κυβερνητικούς βουλευτές να τους ρωτήσουμε. Γενικά πάντως με τα δημοψηφίσματα στην Ελλάδα ένα θέμα το έχουμε. Το έχουμε. Όταν τα δημοψηφίσματα αλλάζουν την... οι κυβερνώντες αλλάζουν τη βούληση του λαού και κάνουν το όχι, ναι, νομίζω δεν είναι και τόσο... Αυτό που μένει από τη μέχρι τώρα κουβέντα, κύριε Αναστασιάδη, είναι ότι αν την περάσει τη συμφωνία με τους πρόθυμους, με τα αυτά, με τα εκείνα, με τα άλλα, μετά η Ελλάδα είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τίποτα, όχι εσείς, κανείς. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα, αλλά κοιτάξτε, στη δική μας συνείδηση και στο δικό μου, έτσι, για να μην δεσμεύω το κόμμα μου, εγώ ποτέ δεν θα δεχτώ αυτή τη χώρα με τον όρο Μακεδονία και με ταυτότητα και γλώσσα μακεδονική. Αυτό νομίζω είναι μια μεγάλη εκχώρηση δικαιώματος που ισοδυναμεί και με χώρισε εδάφους, αν θέλετε. Γιατί θα πάτε στην Αυγή και θα σε λένε, ρε φίλε, πού ήρθες τώρα, στην πάνω ή στην κάτω? Δεν πρόκειται ποτέ να το δεχτούμε εμείς, όποιες συμφωνίες και αν πέρασουν. Και θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία για να καταγγείλουμε αυτή τη συμφωνία. Άλλωστε έχει λεχθεί και από τον πρόεδρο αυτό και από πολλά στελέχη μας. Αλλά δυστυχώς σας είπα από την αρχή ότι είναι μια αριστοτεχνικά γραμμένη συμφωνία η οποία παράγει από την αρχή αποτελέσματα. Πώς σχολιάζετε το ότι δεν υπάρχει, ενώ εισπράτεται, αυτό είναι δεδομένο, εσείς θα το πείτε και ως πολιτικός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και εμείς ως δημοσιογράφοι και γενικό κάθε πολίτης, βλέπει ότι υπάρχει αντίδραση, υπάρχει διαμαρτυρία του πολίτη. Αυτή η διαμαρτυρία όμως δεν έχει την ένταση εκείνη, δεν μιλώ ποτέ για βία, για όνομα του Θεού, αλλά δεν έχει την ένταση εκείνη που μπορεί να περάσει μήνυμα σε μια κυβέρνηση ότι δεν μπορώ να σε κρατήσω. Απόδειξη ότι είναι η μακροβιότερη κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα στην μνημονιακή εποχή. Είναι έτσι? Ναι, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Εσείς κάνετε τη δουλειά σας. Λέτε παντού τις θέσεις σας, απόψεις σας, τις αντιθέσεις σας. Ο κόσμος, παρά το ότι γκρινιάζει, εδώ δεν τι γίνεται. Όλα αυτά γκρίνιες είναι, δεν λέει κανένας μπράβο στην κυβέρνηση. Αλλά αυτή η αντίδραση δεν φαίνεται. Φαίνεται, κοιτάξτε, εδώ η κυβέρνηση από την αρχή ακολούθησε μία πολιτική με την οποία κατασυκοφαντούσε όποιος διαφωνούσανε
όποιος διαφωνεί, κατά συκοφαντή, όποιος διαφωνεί μαζί της. Είπατε προηγουμένως για τον Πολάκη, πολλάκηδες στην ελληνική πολιτική σκηνή του είδους του κυρίου Πολάκη δεν υπήρχαν ποτέ, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ. Ο τρόπος και η συμπεριφορά και ο τραμποκισμός με τον οποίο συμπεριφέρεται αυτός ο κύριος υπουργός με την ανοχή του πρωθυπουργού δεν έχει προηγούμενο στη χώρα μας. Πρώτον, εκβιάζουν και απειλούν τον κόσμο. Δεύτερον, συκοφαντούν. Πήγαμε στην, είδατε στα συλλαλητήρια, ήσασταν κι εσείς. Δεξιοί στα συλλαλητήρια, χρυσαυγίτες, εθνικιστές, υπερεθνικιστές. Και υπάρχει μια κοινωνία που επηρεάζεται από αυτό, που φοβάται, που δηλιάζει να πει ότι εγώ πάω για την πατρίδα μου, ότι εγώ πάω για την, για την Ελλάδα. Και δυστυχώς αυτή τη ρετσινιά... Ορίστε. Εκεί έχω μια ένσταση, το δηλιάζει, δηλαδή τι δηλιάζει. Η κοινωνία φοβάται ότι θα του κολλήσουν τη ρετσινιά. Εγώ δεν φοβάμαι, εσείς δεν φοβάστε, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που δεν φοβούνται. Υπάρχει όμως μια κοινωνία που φοβάται ότι θα του κολλήσουν τη ρετσινιά, θα τον πούνε εθνικιστή, θα τον πούνε υπερεθνικιστή, θα τον πούνε χρυσαυγίτη, θα τον πούνε... Κοιτάξτε, εγώ πήγα στην... Μισό λεπτό, επειδή βλέπω ότι πήγε και 30 και θέλω να μιλήσουμε οπωσδήποτε για μια άλλη προσπάθεια που κάνατε, να σας κρατήσω 2 λεπτά, να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό και συνεχίζουμε. Τους... Ένας φίλος, κύριε, επανήλθαμε με τον κύριο Σάββα Αναστασιάδη εδώ, απαντήστε σε αυτό το φίλο. Λέει το εξής, τους τραγικούς χειρισμούς των προηγούμενων κυβερνήσεων πληρώνουμε αυτή τη στιγμή στο θέμα των Σκοπίων. Δεν σας θυμά, κύριε Αναστασιάδη, να λέτε για αριστερή συμφωνία ότι όταν όλοι γνωρίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάψει να εκφράζει την αριστερά, μια αριστερά που έχει δώσει αγώνες για την πατρίδα. Απαντήστε. Αυτό ας το ρωτήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για αριστερά. Αυτό προσδιορίζεται η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας. Αυτό προσδιορίζεται. Ναι, είναι μια αριστερή, μια πονηρά γραμμένη αριστερή συμφωνία. Και το λέω. Αυτή είναι μια συμφωνία η οποία από την αρχή της, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, παράγει αποτελέσματα. Αυτό είναι δεδομένο, το παραδέχονται όλοι και είναι μια πονηρή συμφωνία. Αυτό θέλω να πω. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό προσδιορίζεται ο ίδιος ως αριστερή κυβέρνηση. Δεν το λέω εγώ. Ο ίδιος ο Τσίπρας λέει, ναι, είμαστε αριστεροί. Ναι, αλλά αυτός ο φίλος από ό,τι κατάλαβα τον ενοχλεί γιατί λέει έχει πάψει ο ΣΥΡΙΖΑ να εκφράζει την αριστερά. Αυτός το πούνε μεταξύ τους να τα βρουν. Ναι, αλλά στην αριστερά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν... Δεν λέω, δεν είπα εγώ όχι, δεν συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχουν και... Να σχολιάσετε λέει τη δήλωση του Κυρίτση. Εντάξει, ο κύριος Κυρίτσης είπε με, προχωράμε σε εκλογές, πότε θα γίνουν, θα δούμε και αν γίνουν. Εκφράζει και αυτό μία νοοτροπία καθεστωτική, γιατί μιλήσαμε για τον Πολάκη, να μιλήσουμε και για τον κύριο Κυρίτση. Το αν θα γίνουν οι εκλογές δεν είναι θέμα του Κυρίτση ή του Πρωθυπουργού, είναι συνταγματική υποχρέωση και επιταγή. Πού δεν θα πει ο κύριος Κυρίτσης, να δούμε αν θα γίνουν οι εκλογές. Αυτό είπε, αυτό σχολιάζω. Καλά, πέρα τώρα από το θέμα αυτό, είναι και το θέμα με τον Κουφοντίνα. Κατηγορείται λέει το ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε άδεια στον Κουφοντίνα. Εσείς ξεχάσατε ότι δίνατε άδεια στον Ξηρό. Δεν έδωσε ποτέ άδεια στον Ξηρό η Νέα Δημοκρατία. Ο Ξηρός δεν βγήκε ποτέ από τις φυλακές. Δεν το ρωτάει εμένα. Εσάς ρωτάει. Τον Κουφοντίνα τον δώσαν το δικαίωμα να περπατάει στους δρόμους που σκότωσε τον Αξαρλιάν. Άκου να δεις. Αυτό πάει. Τον δώσανε 5 μέρες άδεια, 11 φορές εις θάνατο. Τον έχουν σε αγροτικές φυλακές, δηλαδή στο κολέγιο για τις φυλακές. Έχουν καταργήσει... Το εις θάνατον που λέτε είναι η Σόβια, γιατί... Ναι, συγγνώμη, η Σόβια. Ήτανε παλιά ο... Όχι, η Σόβια, ναι, συγγνώμη. Καλά κάνετε και με διορθώσατε, ευχαριστώ. Τον έχουν σε αγροτικές φυλακές, έχουν καταργήσει τις φυλακές υψηλής σημασίας. Πολλοί από αυτούς που έχουν αποφυλακιστεί με τον νόμο του Παρασκευόπουλου έχουν υποτροπιάσει, ξαναπράξανε εγκλήματα. Έχουμε το, αν θυμάστε, το καλοκαίρι στην Άδρο, εκείνο το γεγονός, το ζευγάρι που δολοφονήσανε αποφυλακιστέντες με τον νόμο Παρασκευόπουλου και άλλα θέματα.
Αλλά για το θέμα του Κουφοντίνα, που είναι ένας στιγνός τρομοκράτης, αμετανόητος, δεν μετανόησε ποτέ για αυτά που έκανε, υπάρχει διαμαρτυρία όχι μόνο στην Ελλάδα και από εμάς, από όλο τον κόσμο. Μόνο στην κυβέρνηση ο κύριος Παρασκευόπουλος, ο κύριος Τσίπρας και οι υπουργοί δικαιοσύνης αποδέχονται ότι αυτό είναι σωστό, δηλαδή ένα στιγνό εγκληματία που σήκωσε 11 φορές το όπλο και δολοφόνησε αθώους ανθρώπους, να τον συμπεριφερόμαστε όπως θα συμπεριφερόμασταν σε έναν, ξέρω εγώ, που έχει φυλακιστεί για χρέη, για χρέη στο δημόσιο. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, επειδή ήδη σας κράτησα, γιατί ήταν η κουβέντα τράβηξε, θέλω οπωσδήποτε να πούμε δύο κουβέντες για μία προσπάθεια που κάνατε και ως συγγραφέας με αίσθημα ευθύνης, κύριε Αναστασιάδη. Κρατώ στα χέρια μου το βιβλίο το οποίο θα παρουσιαστεί την Κυριακή 11 ώρα το πρωί στο Πόρτο Παλάς. Με αίσθημα ευθύνης, γράφει ο κύριος Αναστασιάδης. Πείτε δύο λόγια στον κόσμο να ξέρει. Καταρχήν να πω ότι δεν είναι ακριβώς συγγραφική δουλειά. Εγώ δεν διεκδικώ δάφνη συγγραφέα. Είναι μια καταγραφή πρωτοβουλειών, κυρίως για εθνικά θέματα που ανέλαβα ως βουλευτής στο κοινοβούλιο δηλαδή, και έφεραν αποτελέσματα λόγω της αμετακίνητης, αν θέλετε, δικής μου θέσης και στάσης, βοηθούμενος και από άλλους συναδέλφους βουλευτές. Και επειδή θεωρώ ότι αυτά είναι θέματα σημαντικά και δεν είναι γνωστά στο ευρύτερο κοινό, αποφάσισα να τα κάνω μια καταγραφή και να τα παρουσιάσω στον κόσμο. Αναφέρονται στο θέμα της γενοκτονίας, που ξέρετε το 2014 είχατε κάνει και εσείς τότε τον δικό σας αγώνα και τα προσφυγικά σωματεία, στο θέμα της Θράκης και της λειτουργίας εκεί του προξενείου, αλλά και των κινήσεων των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, στο θέμα των ιεροδασκάλων, των μουφτίδων και του λειτουργία του, στο θέμα του τη θέση μου για το Σκοπιανό και πολλά άλλα θέματα που νομίζω ότι είναι ενδιαφέροντα, και βεβαίως για θέματα της εκλογικής μου περιφέρειας, σταχυολογώ ορισμένα θέματα από τις χιλιάδες παρεμβάσεις που έχω κάνει για την εκλογική μου περιφέρεια και για τα συμφέροντα του τόπου, της πατρίδος καταρχήν, του τόπου και των συμπολιτών. Βλέπω μεταξύ των ομιλητών, θα σταθώ, εσείς μπορείτε να σταθείτε σε όλους και βέβαια αξιολογότατοι όλοι, αλλά ότι έρχεται ο φίλος μου Σάββας ο Καλεντερίδης, αυτό είναι... Ναι, είναι ένας από τους... Είναι ένα παλικάρι, με μία λέξη για τον πω. Που γνωρίζουν πολύ καλά, που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα ελληνοτουρκικά. Με είχε βοηθήσει πολύ στο θέμα της αντιμετώπισης του προβλήματος τότε της γενοκτονίας, αλλά και των ημάμεδων στη Θράκη. Έρχεται ως εκδότης. Έχει εκδοτικό οίκο και... Έχει και... Εκεί έχω τυπώσει το βιβλίο, τέλος πάντων, και... Και εφημερίδα βγάζει και site και βεβαίως και οι άλλοι ομιλητές, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο γνωστός καθηγητής, ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα τα ελληνοτουρκικά και τα εθνικά, και βεβαίως ο Ευρυπίδης ο Σιλιανίδης, που τότε ήταν βουλευτής, ήμασταν συνάδελφοι και στήριξε πολύ τις προσπάθειες στο κοινοβούλιο, είναι εκλεκτοί ομιλητές και θα παρουσιάσουν νομίζω τη δική τους άποψη και τη δική τους εμπειρία από όλα αυτά που γίνανε αυτά τα χρόνια. Είχα διαβάσει και μια δήλωσή σας στη Βουλή, το γιατί η Ελλάδα δεν βάζει στην ατζέντα της το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας και τα λοιπά. Το καταγράφω και αυτό. Ξέρετε, τα προσφυγικά σωματεία κάνανε ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Εγώ θα περιμένω και Αναστασιάδη, αν ο λαός αυτός έχει την ευθύνη, σας επιλέξει, το λέω έτσι δημόσια για να σας δεσμεύσω ακόμη περισσότερο, αν αυτό θα το απαιτήσετε από τη δική σας την κυβέρνηση, στην ατζέντα της, όποιος γίνει υπουργός εξωτερικών, όποιοι επιλεγούν κτλ, αν θα το έχει αυτό το θέμα.
Γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε κοντή μνήμη. Θεωρούμαστε ότι όταν μιλάμε, το είπατε και εσείς νωρίτερα, ότι όταν μιλάς για την πατρίδα σου, σε λένε ξαφνικά φασίστα, σε λένε, σου αποδίδουν χαρακτηρισμούς. Δηλαδή το να διεκδικήσεις αναγνώριση γενοκτονίας είναι μία πράξη βίας, είναι πράξη έχθρας. Τι κακό έχει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις να το λες, εσείς το ζητήσατε, αλλά το ζητάτε τώρα από τον... Το ζήτησα και από δικές μας κυβερνήσεις, αλλά πρέπει να ξέρετε και θα το δείτε αφού θα είστε την Κυριακή, ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις στις οποίες αναφέρομαι έχουν γίνει όταν ήμασταν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Σαμαρά, και μάλιστα στη μία παρέμβαση κόντεψε να διαλυθεί η τρικομματική κυβέρνηση τότε. Κόντεψε να καταρρεύσει η κυβέρνηση εξαιτίας των παρεμβάσεων και της αιμονής της δικής μου να περάσουν αυτά τα θέματα. Αυτό σημαίνει ότι βεβαίως και όταν θα γίνουμε κυβέρνηση θα διεκδικήσω εγώ αυτό το αίτημα της ένταξης της διεθνοποίησης και της διεθνούς αναγνώρισης της γεωκτονίας στην διπλωματική ατζέντα της χώρας. Διότι αν αυτό δεν γίνει, να είστε βέβαιος και είμαι βέβαιος κι εγώ ότι σε μελικά χρόνια αυτό το αίτημα θα ατονίσει και θα χαθεί. Τα προσφυγικά σωματεία και οι ομοσπονδίες έκαναν το καθήκον τους, διατήρησαν αναμένη και ζωντανή τη μνήμη μέχρι σήμερα πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι εξάντλησαν αυτό που είχαν να δώσουν. Δεν λέω ότι δεν μπορούν. Μπορούν πάλι να διεκδικούν και να συνεπικουρούν, αλλά οι αποφάσεις παίρνονται στη Βουλή και εκεί πρέπει να δώσουμε τον αγώνα. Και πάντα, κύριε Αναστασιάδη, σας διακόπτω για να πω το εξής. Αυτό τον αγώνα τον ξεκίνησαν. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να λέω. Όταν λέω την αλήθεια δεν με ενοχλεί τίποτα. Το ξεκίνησαν. Να σας πω εγώ ποιος τον ξεκίνησε. Το ξεκίνησαν οι Πόντιοι και το κάνανε καλά. Σηκώθηκαν και άλλοι. Αλλά αν δεν έχεις μια κρατική οντότητα από πίσω, δεν μπορείς να φτάσεις πολύ. Εδώ ο Μπάμπης ο Αποστολίδης και τα φτάσαν στις Βρυξέλλες, πήγαν, ήρθαν οι άνθρωποι, το είπαν. Αν όμως δεν έχεις από πίσω και το κράτος, άλλο να πάει ο Υπουργός Εξωτερικών και να έχει από πίσω του και εκπροσώπους πέντε ομοσπονδιών και να πει, ακούστε, όλοι αυτοί εκπροσωπούν τους Πόντιους, τους Μικρασιάτες, τους Ιόνες. Είμαστε όλοι εδώ ενωμένοι μια γροθιά. Εκεί είναι όλο το ζητούμενο. Γι' αυτό το βάζω. Συμφωνείτε? Απόλυτα, γι' αυτό το βάζω. Έτσι. Απόλυτα, γι' αυτό το βάζω. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ένας ιδιώτης, γιατί ουσιαστικά όλοι εμείς ως ιδιώτες είμαστε. Άλλο το να έχω ένα κράτος από πίσω μου και αν το βάζει ψηλά την ατζέντα και αν τον λέει άκου. Εδώ ρε πάμε στην Αλβανία, πήγε ο Κοτζιάς στην Αλβανία και έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν οι λεγόμενοι τσάμπες, εδώ να φαίνανε να μπουν μέσα. Δηλαδή μέχρι πού θα πάει αυτή η ξεφτύλα. Γι' αυτό το αναφέρω. Το ξέρω το λέτε. Λοιπόν, όσοι θέλετε να ακούσετε περισσότερα και από τον κύριο Στυλιανίδη και από τον κύριο Συρίγου και από τον κύριο Καλεντερίδη, εννοείται ότι θα είναι και ο κύριος Αναστασιάδης, την Κυριακή στη Μία στο Πόρτο Παλάς. Στις 11. Τι είπα εγώ, Μία, 13. Κυριακή 13 αυτή που έρχεται, 11 η ώρα στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς, εδώ κοντά είναι. Και Αναστασιάδη, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά. Είχα κρατήσει στα δυο λεπτά τώρα, έτσι που έχω στη διάθεσή μου, αυτό εδώ που μου γράψατε για το θέμα της Ουκρανίας, ότι χθες μίλησε το Φανάρι και η Ρώσικη Ομοσπονδία έχει δύο πιθανότητες. Ή να κάνει εισβολή στην Ουκρανία ή να πιάσει πάλι ή να χτίσει πάλι μια ορθόδοξη Εκκλησία. Και το άλλο, από χθες, μετά από 700 χρόνια, το Ουκρανικό έθνος έχει το δικό του Ορθόδοξο Πατριάρχη. Ο ηττημένος Πούτιν δυστυχώς ξεκινάει αντιορθόδοξες κινήσεις που ίσως θα πάνε προς την αίρεση του Πατριαρχείου Μόσχας. Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο, είναι τεράστιο θέμα. Είναι γνωστό ότι οι πολιτικοί ξέρουν πάρα πολύ καλά την τεράστια δύναμη
που έχει η Εκκλησία. Και όταν λέω Εκκλησία, εννοώ γενικά η θρησκεία. Γι' αυτό και πολλές φορές υπάρχουν συνεργασίες. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως αναγνώρισε την Ουκρανική Αυτοκέφαλη Εκκλησία, ουσιαστικά έδωσε την αυτοκεφαλία. Και χθες μάλιστα έγινε και το συλλήτουργο, ήταν εκεί και ο πρόεδρος της Ουκρανίας κτλ. Κτλ. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι η Ρωσία ως πολιτική ηγεσία δεν θέλει πολλά πολλά με την Ουκρανία. Οι λόγοι είναι γνωστοί, Κρυμαία και κτλ. Κτλ. Είναι κακό, κατά τη δική μου εκτίμηση, να υπάρχει παρέμβαση της πολιτικής στα εκκλησιαστικά δρόμενα, στα καθαρά εκκλησιαστικά. Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που είναι μια τεράστια δύναμη η Εκκλησία, ανά τον κόσμο, όχι η δική μας μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά όλες οι εκκλησίες είναι τεράστιες δυνάμεις, αυτά είναι αναμενόμενα. Οι Αμερικάνοι λοιπόν θέλανε αυτοκέφαλη Ουκρανική Εκκλησία, οι Ρώσοι δεν θέλανε. Άλλωστε η Ρωσία χρόνια τώρα θέλει τη μεταφορά της έδρας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Ρωσία, ισχυριζόμενη ότι είναι η χώρα που έχει τους περισσότερους Ορθοδόξους, και αυτό δεν είναι λάθος βέβαια, αλλά δεν πάει αριθμητικά που είναι οι περισσότεροι και που είναι οι λιγότεροι, κλείνει παρένθεση. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές οι οποίες ουδέποτε πρόκειται να αφήσουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο να πάει στη Ρωσία. Το κρατάνε στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα έλεγα πολλές φορές ότι οι Αμερικάνοι μπορούν να κάνουν και πιο πολλά πράγματα, ανάλογα και με τη δύναμή τους φυσικά, για να το κρατήσουν εκεί. Και νομίζω ότι καταλαβαίνετε πολύ καλά το τι θέλω να πω. Λοιπόν, την Παρασκευή λέει εδώ ένας φίλος, γιατί στο αεροδρόμιο είχε 3 στραφτερά περιοδικά γερμανικά. Τι συμβαίνει? Δεν το ξέρω, για να σας πω. Ξέρω ότι η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο είναι γερμανική. Μπορεί να φέραν και κάποια περιοδικά γερμανικά. Δεν τα είδα, δεν ξέρω το περιεχόμενό τους. Δεν θεωρώ ότι είναι κακό να υπάρχει ένα γερμανικό περιοδικό σε ένα διεθνές αεροδρόμιο, γιατί είναι, όσο και αν ακούγεται αστείο, το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης θεωρείται διεθνές. Τώρα τι διεθνές αεροδρόμιο είναι, με το να μην μπορούν να κατεβούν μεγάλα αεροσκάφη γιατί ακόμα δεν έγινε ο διάδρομος. Τι διεθνές είναι όταν με την παραμικρή ομιχλίτσα κλείνει γιατί τα συστήματα δεν είναι αυτά που πρέπει να είναι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό έχει να κάνει με την ζωφερή αυτή κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, που από την όποια εμπειρία μου, φίλες και φίλοι, 40 χρόνια στο επάγγελμα, μπορώ να το πω ότι δεν βοηθούν οι κυβερνήσεις, όσες εξελέγησαν στην Ελλάδα, την ανάπτυξη της περιφέρειας. Η Ελλάδα έχει ένα μοντέλο αθηνοκεντρικό. Προσπαθούν κατά καιρούς κάποιοι να δείξουν μια εξωστρέφεια, αλλά δεν φτάνει με το να μου έρχεσαι κάθε μια και δυο στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να κάνεις δουλειά για τη Θεσσαλονίκη. Τι να κάνω τώρα εγώ, να χαρώ επειδή ήρθε ο Πρωθυπουργός μου και πήγε σε έναν σταθμό του μετρό που και εκείνος δεν ήταν ολοκληρωμένος, αλλά εν πάση περιπτώσει, που δεν υπάρχουν γραμμές, που δεν υπάρχουν τα τρένα, που θα γίνουν. Δεν μου φτάνει αυτό. Εγώ νομίζω ότι η ανάπτυξη γίνεται ούτε καν με το να πεις έχω γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή και άμα δεν είχες πρωθυπουργικό γραφείο, δεν μπορούσες να πάει κάτι σε ένα άλλο γραφείο, θα σου έλεγε κανένας όχι. Θα μου πείτε, ο Τσίπρας το έκανε και αυτό, οι προηγούμενοι και αυτό το κάναν. Όχι είναι η απάντηση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα το πω. Αλλά εγώ θα αντιλαμβανόμουν την ανάπτυξη της περιφέρειας όταν επιτέλους θα έβλεπα μια κυβέρνηση που θα μπορούσε να πει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης γιατί πρέπει να είναι στην Αθήνα. Πειράζει να το πάμε κάπου αλλού? Το Υπουργείο Τάδε
γιατί πρέπει να είναι εδώ, οργανισμός τάδε, γιατί πρέπει να είναι εδώ, σε ποια χώρα του κόσμου τα 11 εκατομμύρια των κατοίκων είναι 5,5 εκατομμύρια στο κέντρο, στην πρωτεύουσα, και τα υπόλοιπα 5,5 σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Πού υπάρχει αυτό το μοντέλο να πάμε να το δούμε κι εμείς? Εκεί είναι όλα τα προβλήματα. Και φυσικά η Θεσσαλονίκη δεν θα είναι αυτή που θα πάρει όλα από την Αθήνα. Όλη η Ελλάδα πρέπει να τα πάρει. Γιατί τότε θα υπάρχει πραγματική και ουσιαστική ανάπτυξη. Έρχονται διάφορες όμορφες που τις βάζουν για υπουργούς τουρισμού χρόνια τώρα και μου λένε παραμύθια της Χαλιμάς. Τι κάνατε ρε για να ανέβει ο τουρισμός? Ένα αεροδρόμιο και ακόμα κοτέτσι είναι, δεν είναι αεροδρόμιο. Το φτιάξατε? Φτιάξατε το σιδηρόδρομο από την εποχή του Μισελ? Τον θυμάστε τον Μισελ? Είναι εκείνος ο υπουργός, ο Λιάπης, που δεν πλήρωνε ούτε τα τέλη κυκλοφορίας, το λαμόγιο του αυτοκινήτου του. Μας έλεγε 3,5 ώρες Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μπούκλες είχα, φαλακρός έμεινα, ακόμα 6 ώρες κάνει το τρένο, 6,5 ώρες κάνει το τρένο, ανάλογα το τρένο. Και ήρθαν εδώ να μου κάνουν εγκαίνια. Καθαρίσαν το σταθμό, βάλανε και μια ωραία εκεί, στον επιβατικό σταθμό, βάλανε και μια ωραία φωτογραφία, φέρανε και ένα τρένο από την Ιταλία, μας το δείξανε και έφυγε. Ρε μας δουλεύετε. Κάντε να μικρύνουν οι αποστάσεις, να υπάρχει συγκοινωνία, να υπάρχουν μεταφορές, δώστε όθηση να ανέβει η επαρχία, να αναπτυχθεί ισόρροπα η Ελλάδα. Εκεί είναι όλο το ζητούμενο. Τώρα αν θα φέρουν γερμανικά περιοδικά στο αεροδρόμιο, αυτό να είναι το θέμα, λέω εγώ. Εσείς μπορεί να λέτε κάτι άλλο. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Τα πάντα κινούνται γύρω από την Αθήνα. Ο πρώτος που θα έρθει να κάνει κάτι σωστό, θα του βγάλω το καπέλο. Έχω κανένα πρόβλημα να λέω το ονόματο του καθενός. Ο Γιαννόπουλος ο σχορεμένος ήταν υπουργός δικαιοσύνης, Πασόκος αυτός. Και έκανε τη σχολή δικαστών στη Θεσσαλονίκη. Και μετά τι έγινε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι στην Αθήνα. Και μέχρι πέρσι εξετάσεις δίναν στην Αθήνα. Έπρεπε να κατεβούν στην Αθήνα για να δώσουν εξετάσεις για μια σχολή που λειτουργούσε στη Θεσσαλονίκη. Πού να τα πεις αυτά και να μην πεθάνουν στο γέλιο οι άνθρωποι? Εμείς που είμαστε Έλληνες όμως δεν πρέπει να γελάμε. Πρέπει να κλαίμε με αυτά που συμβαίνουν στο Ελλαδιστάν. Έτσι κι αλλιώς στα Σκόπια τους λένε Μακεδονία πολλά κράτη. Ας παραμείνουν λοιπόν έτσι χωρίς συμφωνία και ας βρει θάλασσα, δηλαδή εμπορικούς δρόμους, από τη Βουλγαρία ή την Αλβανία. Ούτε αυτό είναι λύση. Ούτε αυτό είναι λύση. Όλοι υποστηρίζουν το μηνιάτικό τους. Τίποτα δεν γίνεται από τους φαταούλες. Εντάξει. Ο καθένας όπως ερμηνεύει. Εμείς με αυτά και με τα άλλα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτο Θεός, για αύριο. Γεια σας.